Εσείς τώρα μου έχετε φτιάξει τη διάθεση. Λοιπόν, ζούμε στην Ελλάδα, σε αυτή την όμορφη χώρα που τη ζηλεύουν όλοι. Έχουμε ήλιο 9 μήνες και παραπάνω θα έλεγα. Στους 9 μήνες όμως δημιουργούνται και προβληματάκια στο πρόσωπο. Και όχι μόνο. Δυσχρωμίες. Τι ακριβώς είναι οι δυσχρωμίες και πώς παρουσιάζονται? Οι δυσχρωμίες είναι μια βλάβη που προκαλείται στο δέρμα, η οποία οφείλεται στα μελανοκύτταρα. Εμφανίζεται συνήθως στις μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή από την 4η μέχρι και την 6η δεκαετία. Αλλά τα τελευταία χρόνια, λόγω της έντονης έκθεσης στον ήλιο, παρουσιάζεται και στις πιο μικρές ηλικίες, στην 3η δεκαετία κλπ. Σε ποια σημεία εμφανίζονται? Συνήθως εμφανίζεται στο πρόσωπο, στην ζώνη του ταφ, θα λέγαμε, δηλαδή μέτωπο, ανοχύλος, ρινοπαριακή άβλακα, στα χέρια και κάποιες φορές και στους ώμους. Πώς γίνεται ακριβώς η θεραπεία? Τα παλιότερα χρόνια το αντιμετωπίζαμε με δερμαποξέσεις ή κάναμε peeling διάφορα στο χώρο κλπ. Αλλά τα τελευταία χρόνια αυτό μας έδινε ένα αποτέλεσμα, αλλά όχι το επιθυμητό. Δηλαδή είχαμε αποσυμφόρηση της περιοχής, έφευγε η δυσχρωμία, αλλά επανεμφανιζόταν με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν χρησιμοποιούμε λέιζερ, τα οποία δίνουν ένα πολύ καλό και άμεσο αποτέλεσμα και δεν ελαχιστοποιούν τις παρενέργειες. Είναι μια συγκεκριμένη μορφή λέιζερ η οποία βοηθάει τις ερωτικές κοιλίδες και είναι το νεοδύμιο Young. Ένας μέσος όρος θεραπείων είναι 4 με 6. Μέσος όρος σημαίνει ότι από τους 100 ανθρώπους, πάνω από τους 80 έχουν καλυφθεί, έχουν ολοκληρώσει την αγωγή τους στις 4 με 6 επισκέψεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να κάνει λιγότερες ή και περισσότερες. Πόσο συχνά μπορούμε να κάνουμε τη θεραπεία? Η θεραπεία γίνεται περίπου μία φορά τον μήνα, γύρω στις 20 με 25 μέρες. Δηλαδή από την ημέρα που θα κάνουμε την πρώτη εφαρμογή, την πρώτη συνεδρία, θα ζητήσουμε στο περιστατικό μας να έρθει στις 10 μέρες, να έχουμε μία εικόνα και από εκεί αποφασίζουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Αλλά ήθιστε να γίνεται μία φορά τον μήνα. Πότε είναι ορατά τα πρώτα αποτελέσματα? Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά από την πρώτη κιόλας επίσκεψη. Οι επαναλήψεις των συνεδριών γίνονται γιατί κάποια σημεία επιμένουν. Δηλαδή από την πρώτη εφαρμογή το περιστατικό βλέπει διαφορά. Σε ποιες περιπτώσεις δεν κάνουμε λέιζερ? Δεν κάνουμε λέιζερ στο πρόσωπο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν κάνουμε επίσης λέιζερ όταν το περιστατικό μας έχει κάποιο αυτοάνοσο νόσημα. Γενικότερα, πριν κάνουμε εφαρμογή λέιζερ, παίρνουμε ιστορικό στο περιστατικό, ο γιατρός μας δηλαδή το βλέπει, το παρακολουθεί, γιατί είναι κάποια αυτοάνοσα και γενικότερα κάποια νοσήματα που δεν επιτρέπουν την εφαρμογή λέιζερ, οπότε εκεί θα πρέπει να ακολουθήσουμε άλλη θεραπεία. Αλλά είναι πολύ λίγα αυτά τα περιστατικά, δηλαδή είναι σπάνιο κάποιος να μην μπορεί να κάνει λέιζερ, συνήθως όταν έχει ένα αυτοάνοσο. Παρενέργειες εφόσον γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με τις σωστές ενδείξεις του μηχανήματος και υπό την επίβλεψη γιατρού, δεν υπάρχουν. Και εφόσον γίνεται τη σωστή περίοδο που είπαμε ότι είναι τους σημερινούς μήνες, γιατί δεν απαγορεύεται η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό είναι το σπουδαιότερο, επειδή δημιουργείται ένας ερεθισμός με το λέιζερ στο δέρμα, δεν πρέπει το δέρμα να εκτεθεί στον ήλιο. Άρα δεν μπορεί να γίνει και τους καλοκαιρινούς μήνες. Διαφορετικά παρενέργειες δεν υπάρχουν εφόσον γίνει σωστή χρήση του μηχανήματος. Ωραία. Μετά τη θεραπεία τι ακριβώς κάνουμε?
Μετά τη θεραπεία χρησιμοποιούμε ειδικά σκευάσματα, γιατί το λέιζερ στην ουσία τι κάνει. Το λέιζερ δημιουργεί μια έκρηξη μέσα στο δέρμα και διασπά τη μελανίνη που είναι συσσωρευμένη στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι εμείς θέλουμε να σταματήσουμε αυτήν την υπερπαραγωγή μελανίνης που υπάρχει στο σημείο, γι' αυτό και επιμένουμε και λέμε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες συνεδρίες. Όπως σας είπα πριν, μπορεί από την πρώτη επίσκεψη να έχουμε ολοκληρώσει, αλλά εμείς επιμένουμε. Στο δικό μας χώρο κοιτάμε να κλείνουμε τις θεραπείες των δυσφωνιών σε πακέτα, έτσι ώστε να μην υπάρχει το άγχος του κόστου της επίσκεψης, γιατί το σωστό είναι έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δυσφωνίες, τον οποίο τον ξεκίνησες φέτος, να τον δεις και του χρόνου. Δηλαδή η αποθεραπεία και το μεταβατικό στάδιο μέχρι τον επόμενο χειμώνα με την μεσολάβηση του καλοκαιριού είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτή τη θεραπεία. Άλλωστε, δεν έχει νόημα να κάνει κάποιος μια θεραπεία δυσφρομιών το χειμώνα και το καλοκαίρι να επανεμφανιστούν. Ο τρόπος λοιπόν που το δουλεύουμε εδώ είναι αυτός. Κοιτάμε να κλείνουμε πακέτα τα οποία διαρκούν 1-1,5 χρόνο, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όταν έχει τελειώσει το περιστατικό μας ότι δεν θα επανεμφανιστεί η δυσχρωμία. Η αποθεραπεία λοιπόν περιλαμβάνει ειδικά λευκατικά σκευάσματα, τα οποία διατηρούν το αποτέλεσμα που έχει δώσει το λέιζερ, να σταματήσουμε λοιπόν να έχουμε υπερπαραγωγή μελανίνης στο συγκεκριμένο σημείο. Δίνουμε ειδικά αντιλιακά, εμείς έχουμε κάποια επιλεγμένα, ο γιατρός μας δηλαδή επιλέγει κάποια που έχουν πάρα πολλά φίλτρα, ώστε να μην περνάνε οι ακτινοβολίες στο δέρμα το καλοκαίρι. Και κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι άλλο, δηλαδή κάποιος που κάνει την εφαρμογή σήμερα, την επόμενη μέρα μπορεί να γυρίσει τη ρουτίνα του κανονικά. Δεν είναι το πρόσωπο ερυθισμένο ή κόκκινο, δεν έχει κάποιο θέμα δηλαδή για να γυρίσει στη ρουτίνα του ή να καταλάβει κάποιος ότι έχει κάνει θεραπεία με λέιζερ.